Και στη μεγάλη μάχη με το φωνικό ιό, όλοι είμαστε ευγνώμονες, κυρίες και κύριοι, στους ήρωες των ημερών, που δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Στον Α, μίλησαν γιατροί και νοσηλευτές για αυτή την δύσκολη εποχή. Η Αποστολή Ναουζούνη είναι νοσηλεύτρια στην εντατική του ΑΧΕΠΑ. Εκεί έκανε ανάσταση μαζί με τους ασθενείς και τους συναδέλφους της. Καθημερινά πλέον φροντίζει τους ασθενείς που παλεύουν με τον ιό. Δεν είναι μόνο οι νοσηλευτές τους, είναι και οι άνθρωποι που τους φέρνουν σε επαφή με τον έξω κόσμο. Είμαστε και ένας ταχυδρόμος διαφόρων πληροφοριών. Τα μηνύματα είναι πολλά, κυρίως να μεταφέρουμε ότι είναι καλά, να μην ανησυχούν, ότι θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι το συντομότερο δυνατό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι αυτοί που έρχονται πρώτοι σε επαφή με τους ασθενείς, καθώς τους παραλαμβάνουν από τα σπίτια τους. Ο Γιάννης Ακαλίδης, διασώστης του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, έχει παραλάβει πολλούς ανθρώπους που ήταν θετικοί στον ιό. Όπως λέει στον Α, στα πρόσωπά τους βλέπει το φόβο και την αγωνία. Φοβούνται πάρα πολύ. Προσπαθούμε βέβαια, καλούμαστε περισσότερο και στο ψυχολογικό κομμάτι να τους υποστηρίξουμε. Ότι ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι, θα περάσει. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όπως λέει ο Γιάννης Ακαλίδης, καλούνται καθημερινά στο 8ωρό τους να αντιμετωπίσουν πολλά περιστατικά κοροναϊού, καθώς έχουν και το βάρος των γύρω νομών. Ιδιαίτερη στιγμή που θυμάται είναι όταν πήγε να παραλάβει από το σπίτι της μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε συμπτώματα. Με πήραμε μια κυρία, δεν ήθελε καν να την ακουμπήσουμε, να πάμε να την παραλάβουμε. Λέει, μην έρχεστε, κατεβώ μόνιμη εγώ, δεν θέλω να σας βάλω σε κίνδυνο. Και λέμε, δεν γίνεται αυτό, άμα τυχόν γλιστρήσει τα σκαλιά, πέσετε. Όχι, λέει, μόνη μου, γιατί αν τυχόν πάθω εγώ, να είμαι μόνο εγώ και όχι εσείς που είστε νέα παλικάρια να προσφέρετε στους άλλους.